Ελάτε τώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί πολύ κόσμο. Και λέγοντας πολύ κόσμο, εννοώ ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Καλησπέρα, Νίκο Παπανικολάου. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής. Και σήμερα βάζουμε ένα ιδιαίτερο θέμα στο τραπέζι της συζήτησης, που νομίζω ότι λίγο πολύ μας αφορά όλους. Ένα ιδιαίτερο θέμα, λίγο πολύ μας αφορά όλους, ωστόσο σε επίπεδο ασθένειας, σε επίπεδο παθολογίας, αφορά μόλις ένα 10% του πληθυσμού. Και όταν λέμε σε επίπεδο παθολογίας, Νικόλετα, ένα 10% του πληθυσμού, εννοούμε το ότι ουσιαστικά, ναι, μεν όλοι έχουμε αισθανθεί κάποια στιγμή φοβικοί απέναντι στις ασθένειες. Ξέρεις, πάει πολύ καιρό από τότε που γράφτηκε ο Καταφαντασία Ασθενής από το 1673, ωστόσο, του Μολιέρου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα φαίνεται ότι ναι, είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, αλλά τόσο πολύ ούτως ώστε να τους ταλαιπωρεί και να δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους, αφορά περίπου σε ένα 10% του γενικού πληθυσμού. Και κάνεις καλά και το διευκρινίζεις, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή όλοι μπορεί λίγο πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μας να παρουσιάσουμε μια αρρωστοφοβία με την έννοια ότι έχουμε ένα σύμπτωμα που φοβόμαστε ότι είναι κάτι πιο σοβαρό, ότι αυτό χρειάζεται και μια θεραπεία ή μια ψυχολογική υποστήριξη ή την υποστήριξη από έναν ειδικό. Αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε βεβαίως, δεδομένου του ότι, όπως είπαμε, ισχύει αυτό περίπου στο 10% μόλις των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται. Θέλω να ξεκαθαρίσω το ότι συνήθως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει μια άλλη παθολογία. Σε ένα 60 με 80% των περιπτώσεων αυτών υπάρχει συνήθως κατάθλιψη ή αγχώδης διαταραχή. Δηλαδή, ο άνθρωπος είτε πολύ αγχωμένος είτε καταθλιπτικός και δεν το καταλαβαίνει ωστόσο. Και φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί σε κάποιες περιόδους της ζωής του ανθρώπου, συνήθως στη δεύτερη με τρίτη δεκαετία του ανθρώπου. Φαίνεται ότι είναι και η πιο στρασογόνος δεκαετία, ακριβώς επίφοβη δεκαετία του ανθρώπου. Και επίσης σε μεταβατικές φάσεις του ανθρώπου, για παράδειγμα από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, από την ενήλικη ζωή στην μηνόπαυση κάποια στιγμή, για παράδειγμα. Οπότε αντίστοιχα μπορεί να συμβούν για τις γυναίκες. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο συνήθως μας ταλαιπωρεί σε μεταβατικές φάσεις της ζωής μας. Να δούμε κάποια από τα συμπτώματα, Νίκο, για να δούμε και κατά πόσο μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και στο περιβάλλον μας, σε κάποιο άνθρωπο που ενδεχομένως να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχει αρρωστοφοβία. Αλλά ποια είναι τα συμπτώματα τα εκείνα τα οποία όμως θα πρέπει να μας ταρακουνήσουν? Ναι, θα έλεγα ότι τα συμπτώματα συνήθως είναι ο φόβος για τις ασθένειες, ξεκάθαρο. Φόβος για τις ασθένειες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ανησυχία γενικότερα για το ότι έστω και τα πιο μικρά συμπτώματα που έχω μπορεί να κρύβουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό από πίσω. Αυτό τι σημαίνει, Νικόλετα? Σημαίνει ότι πολλές φορές το άτομο μπορεί να κάνει επανειλημμένες επισκέψεις σε γιατρούς. Επανειλημμένες επισκέψεις και συνήθως αλλάζει γιατρούς. Είναι και ένας πολύ δύσκολος ασθενής, πολύ δύσκολα εμπιστεύεται. Δεν τον καλύπτει κανένας γιατρός, δηλαδή. Ακριβώς, δεν τον καλύπτει κανένας γιατρός. Και συνήθως τον καλύπτει ο γιατρός, ξέρεις, ο οποίος του δίνει μια σωματική διάσταση του προβλήματος, όχι μια ψυχολογική διάσταση του προβλήματος. Δηλαδή, οι περισσότεροι ασθενείς παρακαλούν να έχουν κάτι το οποίο να είναι φαρμακευτικός αντιμετωπίσιμο, ούτως ώστε να πάρουν το φάρμακο και από εκεί και πέρα να τελειώσουν με αυτή το πρόβλημα το οποίο έχουν. Προφανώς δεν είναι έτσι και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια στρατιά συνήθως γιατρών, οι οποίοι ο ένας πίσω από τον άλλον έρχονται στους συγκεκριμένους ανθρώπους, μάλλον οι ίδιοι πηγαίνουν στους γιατρούς. Από εκεί και πέρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια διαρκής ανησυχία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πολλές φορές, όπως είπαμε προηγουμένως, προϋπάρχει κατάθλιψη, η οποία κατάθλιψη δεν εμφανίζεται σαν κατάθλιψη, αλλά εμφανίζεται σαν φόβος προς τις ασθένειες. Συνεχής ψηλαφίσεις, ψηλαφίζεται κάποιος μη τυχόν και έχει κάτι, κάποια εξογκώματα ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα. Ή από εκεί και πέρα μπορεί να έχει συχνούς ελέγχους των ζωτικών. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος μετρά τη θερμοκρασία του πολύ συχνά, ο οποίος μετρά την πίεσή του πολύ συχνά, ο οποίος μετρά τους σφιγμούς του πολύ συχνά. Σαφώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δύσκολη σχέση με τον γιατρό και συνήθως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το θυμό το στρέφει προς τον ίδιο τον εαυτό. Μάλιστα. Τι είναι εκείνο που μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες κάποιος να γίνει αρρωστοφοβικός? Υπάρχει, ας πούμε, το ενδεχόμενο να έχει περάσει μια σοβαρή ασθένεια στο παρελθόν και αυτό να του δημιουργήσει ή και στο παρόν, ακριβώς. Ή και στο παρόν, οπότε αντίστοιχα αυτή η ασθένεια η οποία υπάρχει να πυροδοτήσει μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό μιλούμε συνήθως για πρώτο παθή υποχονδρία και για δεύτερο παθή υποχονδρία. Δηλαδή, όταν έχω κάποια ασθένεια η οποία πυροδοτεί κάποιο πρόβλημα ή όταν δεν έχω κάποια ασθένεια η οποία πυροδοτεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σαφώς, από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα στην παιδική ηλικία το οποίο έχω περάσει και το οποίο μου έχει αφήσει κάποια προβλήματα αυξάνει τις πιθανότητες ούτως ώστε να εμφανίσω τη συγκεκριμένη παθολογία. Όπως επίσης, ο γονέας μου, αν έχει περάσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο για μένα, συνήθως οι γονείς μας είναι στην παιδική μας ηλικία, ή όπως επίσης το κατά πόσο αν υπάρχει απώλεια του γονέα στην παιδική ηλικία. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι, όπως έλεγα και προηγουμένως, παθολογίες όπως η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή είναι παθολογίες οι οποίες με κάποιο τρόπο πυροδοτούν συγκεκριμένα προβλήματα.
σαφώς πρέπει να υπάρχει ευαλωτότητα στο χαρακτήρα ή αντίστοιχα μια χαμηλή αυτοεκτίμηση στους συγκεκριμένους ανθρώπους και συνήθως γονείς στις συγκεκριμένους ανθρώπους είναι συναισθηματικά απόμακροι, δεν είναι και τόσο ζεστοί γονείς, αυτό που λέμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει δυσκολία γενικότερη σε αυτούς τους ανθρώπους στην έκφραση των συναισθημάτων τους και κυρίως στην έκφραση του θυμού. Δηλαδή, δεν εκφράζει κάποιος το θυμό του τόσο εύκολα, mm-hmm. όποιος συνήθως. Ουσιαστικά είναι ένας θυμός ο οποίος εσωστρέφεται, Νικολέτα, mm-hmm. και λειτουργώ αυτοτιμωρητικά. Προς εμένα. Υπάρχουν επιπτώσεις πέρα από το να φτάσει κάποιος στο σημείο να τρέχει καθημερινά σε 10 γιατρούς για να καλύψει την αρρωστοφοβία του. Υπάρχουν άλλες επιπτώσεις. Σαφώς, όπως είπες, οικονομικές επιπτώσεις. Υπάρχει μια οικονομική διάσταση η οποία είναι αρκετά μεγάλη, αρκετά έντονη. Σαφώς από εκεί και πέρα ψυχολογικές επιπτώσεις, δεδομένου του ότι κάποιος δέχεται μόνο το ιατρικό του προβλήματος και δεν δέχεται το ψυχολογικό κομμάτι του προβλήματος, μπαίνει στη διαδικασία να αλλάζει τον ένα γιατρό πίσω από τον άλλον, μην πηγαίνοντας στον κατάλληλο της ψυχικής υγείας, ψυχίατρο-ψυχολόγου, ώστε θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και άρα λοιπόν πολύ απλά συνεχίζει ασαΐ αυτή η κατάσταση. Άρα έχουμε μια οικονομική, έτσι, μια οικονομική επιβάρυνση, πληρωμή, επιβάρυνση συνεχώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές απουσίες από την εργασία. Φαίνεται ότι πολλές από τις απουσίες της εργασίας, και έχει γίνει η μελέτη όχι στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία συγκεκριμένα έχει γίνει μελέτη, αφορούν ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, έχουμε, ξέρεις, μια επιβάρυνση στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πλησιάζουν, κλείνονται πολύ συχνά στον εαυτό τους, ίσως μπλεγμένοι και στην κατάθλιψη που λέγαμε προηγουμένως. Και σαφώς πολλά οικονομικά προβλήματα τα οποία έπονται αυτής της κατάστασης, δεδομένου του ότι κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να πληρώνει πολλές ιατρικές εξετάσεις, επισκέψεις και γιατρούς. Και οικογενειακά και προβλήματα. Ακριβώς. Γιατί φαντάζομαι ότι πόσο πια κάποιος να αντέξει, μη κατανοώντας βέβαια ότι πρόκειται για μια παθολογία, έναν άνθρωπο ο οποίος τρέχει συνεχώς στους γιατρούς χωρίς να έχει, να έχει κάτι. Επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που το διαδίκτυο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και επειδή καταλαβαίνουμε ότι και αυτό επιβαρύνει, πες μας έτσι πολύ σύντομα, Νίκο, τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε στο κομμάτι του διαδικτύου. Και όχι μόνο στο ότι το διαδίκτυο παίζει ένα σημαντικό ρόλο, στο ότι το διαδίκτυο στην περίοδο της χρήσης έχει περάσει, της κρίσης, έχει περάσει ούτως ώστε κάποιος να κάνει αυτοδιάγνωση μέσω του διαδικτύου. Σε ένα ποσοστό 60% φαίνεται ότι οι νεοέλληνες κάνουμε διάγνωση μέσω του διαδικτύου. Άρα αυτό τι σημαίνει, Νικολέτα, ότι κλονίζεται η πεμπτουσία της ιατρικής πράξης. Δηλαδή, η καλή σχέση γιατρού και ασθενούς. Mm-hmm. Δηλαδή, αρχίζει πλέον ο ασθενής και είναι αρκετά δύσπιστος προς το γιατρό του, δεδομένου το ότι θεωρεί ότι ο ίδιος έχει διαβάσει πολλά πράγματα. Τις περισσότερες, βεβαίως, φορές αυτά που έχει διαβάσει στερούνται ιατρικής βαρύτητας. Δεν υπάρχει ιατρική βαρύτητα. Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, κλονίζεται αυτή η σχέση γιατρού και ασθενούς. Σαφώς ο ίδιος έχει μπει στη διαδικασία, αν θέλεις, να επιτείνει την κατάθλιψή του πολλές φορές, δεδομένου ότι συμμετέχει σε κάποια φόρουμ, στα οποία φόρουμ σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από τον ίδιο, συναισθηματικά φορτισμένοι, έτσι μη αντικειμενικά σκεπτόμενοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι στη συγκεκριμένη φάση τον επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν κάποιος μπλέκει ακόμη περισσότερο σε ένα κυκαιώνα σκέψεων και καταστάσεων που σαφώς δεν του λύνουν το πρόβλημα, αλλά το συνεχίζουν και φέρνοντας ένα καινούριο φαύλο κύκλο στη ζωή του. Νίκο Παπα-Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα, αν κάποιος διαπιστώσει ότι πέφτει σε αυτή την παγίδα, ας ζητήσει την βοήθεια ενός ειδικού, ας μιλήσει. Ζητήσει ακριβώς τη βοήθεια ενός ειδικού, ας μιλήσει και πάνω απ' όλα ας μη θεωρήσει ότι το πρόβλημά του είναι μόνο ιατρικό. Mm-hmm. Ας θεωρήσει ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση, η ψυχολογική διάσταση, οι οποίοι υπάρχουν ειδικοί της ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, έτσι, που έχουν βέλη στη φαρέτρα τους, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν καταστάσεις, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει κατάθλιψη πίσω από αυτές τις καταστάσεις, Νικολέτα. Γι' αυτό είναι η δίκη, λοιπόν. Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος, ήταν μαζί μας. Θα είναι κάθε Τετάρτη. Σας θυμίζουμε ότι τα θέματα τα οποία συζητούμε εδώ μαζί με τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου ανεβαίνουν και στη σελίδα μας στο Facebook. Όμως μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε κι εσείς θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε εδώ με τη βοήθεια του Νίκου του Παπα-Νικολάου.